Oinousses is an unexplored place, an unknown and rocky location at the eastern edge of the Aegean Sea. The nine islands of Oinousses cover a total area of just 17.4 square kilometers. The wind and the sea have sculpted these rocks, creating a unique landscape which, to a large extent, has been untouched by human intervention. Προβάλλουμε σήμερα τις Oinousses προς όλο το πανελλήνιο και προς το διεθνές κοινό, διότι πιστεύουμε ότι αποτελούν βασικό συστατικό της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι Oinousses, η Παναγιά και όλες οι γειτονικές νησίδες και βραχονησίδες αποτελούν βασικό συστατικό του εθνικού κορμού και το προασπιζόμαστε με κάθε τρόπο. Η φυσική ομορφιά των Oinousses, η γαστρονομία, τα τοπία, το δομημένο περιβάλλον το οποίο διαθέτει αποτελούν πολύ βασικά στοιχεία για να προσελκύσουν επισκέπτες. Είμαστε βέβαιοι ότι φέτος θα είναι η χρονιά των Oinousses και με πολύ χαρά θα υποδεχθούμε όλους τους επισκέπτες. The central settlement is located on Oinousses, the largest of these islands. An area known for its maritime tradition, it is a place which few have visited but many have heard of. The traditional sea captains' houses of Oinousses are impressive, with their distinct architecture, which has remained unaltered over the years. Each house, in addition to its simplicity, is steeped in its own maritime history, preserving the seafaring heritage of the local families. Υπάρχουν πάρα πολλά έτσι συγκροτήματα νησιών σε όλο το Αιγαίο, γιατί το Αιγαίο είναι μια θάλασσα πολύ νησιωτική. Η ιδιαιτερότητα εδώ είναι η ιστορία φυσικά, η ναυτική. Είναι η φυσική ομορφιά, είναι το ότι τα οικοσυστήματα θαλάσσια και χερσαία έχουν διατηρηθεί, δεν έχουν αλλοιωθεί. Και οι πέτρες και τα βράχια και τα κύματα και τα πάντα μιλάνε για ναυτοσύνη. Έτσι είναι ένα νησί, θα το έλεγα θεματικό, που προσελκύει, όπως και να το κάνουν, προσελκύει τον επισκέπτη. Το ωραίο με την Oinousses είναι πως έχει παραμείνει όπως ήταν, δεν έχει αλλάξει, δεν έχει περάσει τουρισμός. Και για ένα νέο, για να έρθει στην Oinousses, μπορεί πολύ εύκολα με ένα περίπατο τριγύρω στην χώρα να καταλάβει πώς ήταν αυτές οι συνοικίες, ο οικισμός, τα σπίτια, που μένουν ένα πάνω από το άλλο, ένα δίπλα στο άλλο. Όλοι ήταν μια μεγάλη οικογένεια. Άρα αυτό ακόμα υπάρχει στην Oinousses και στη σημερινή εποχή. The island, during the 19th and 20th century, was a place that welcomed and integrated many Greeks from the west and the east. They all became part of the community through their love for the sea. A person visiting the island will immediately recognize the deep affinity of the local population with the sea and shipping. Oinousses is the home of seafarers and shipowners. Το Ναυτικό Μουσείο Oinousses ιδρύθηκε το 1965 από μια ομάδα φωτισμένων ανθρώπων της εποχής, οι οποίοι κατάλαβαν ότι όλα αυτά που κρύβουν στα σπίτια τους, πίνακες, παρεστήδη γλύκα, μοντέλα πλοίων, ναυτικά όργανα, παλιοί χάρτες, αξίζει να συγκεντρωθούν σε ένα χώρο για να αποτελέσουν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενναίες. Το μουσείο αποτελεί σήμερα μια παρακαταθήκη της ιστορίας και της ναυτικής παράδοσης των Oinousses, και αποτελεί μία έκπληξη για τον επισκέπτη που φτάνει σε αυτό το ακριτικό μέρος, μόλις 2,5 μίλια από την Τουρκία, και να βρει ένα τέτοιο μουσείο. A point of religious interest for the island is the Holy Monastery of the Annunciation of the Virgin Mary, located on the western tip of Oinousses. Ήταν μια σκέψη του παππού μου, του Πανάγου Διαμαντή Πατέρα και της γιαγιάς μου κατοίκος πατέρα, του Αιγαίνος Λεμού και της μικρότερης τους κόρης Ειρήνης. Η θεία μου Ειρήνη, που ήταν η μικρότερη από τα αδέλφια, πέθανε το 1960 μικρή και εις μνήμη της αποφασίσανε να χτίσουν το μοναστήρι. Για τον τόπο είναι ένα στολίδι πρώτα και κύριο και ένα προσκύνημα που τραβάει πάρα πολύ κόσμο και την τοπική κοινωνία και πολλούς ταξιδιώτες που έρχονται στο νησί μας. A simple tour of Oinousses will reveal the magnitude of the acts of benevolence the Oinoussian diaspora have made towards their homeland. The settlement is scattered with monuments and statues dedicated to the symbols and personalities of the small maritime community. One of these symbols is the Oinoussian mother. Την έχει τιμήσει η Oinousses την μητέρα, την τιμά πάντα,
και σαν μητέρα και σαν σύζυγο. Και έχουμε και ένα γλυπτό που έχει κάνει η Μέρη Παπακωνσταντίνου, γνωστή ότι είναι γλύπτρια και γυναίκα της Ευρώπης, στην παραλία μας, που είναι η μάνα που χαιρετάει τα παιδιά της και τον άντρα της όταν φεύγει. Και με μεγάλη καρτερικότητα και υπομονή περιμένει να γυρίσει πίσω. The Oinousses Archipelago is full of beautiful scenery and natural treasures. The visitor, however, is not only charmed by its natural beauty, but also by the genuine connection they establish with the local population. The traveler, in every endeavor, is fascinated by the daily life and the rhythms of a place, but also by the inhabitants themselves. Είναι ένας γλυκός τόπος που το καλοκαίρι γεμίζει και φέτος για πρώτη φορά πέρασα το χειμώνα στο νησί. Έζησα τους ανθρώπους που μένουν όλο το χρόνο επάνω από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα. Ανθρώπους μοναχικούς, νεότερους ή μεγαλύτερους, οι οποίοι μερικές φορές είναι και ακούγονται και ακατέργαστοι, που όμως τη στιγμή που θα χρειαστείς κάτι, πριν προλάβεις να το ζητήσεις, έχουν σπεύσει και με κόπο και με μόχθο και χωρίς αντάλλαγμα έχουν ρηχτεί να βοηθήσουν. Δεν είναι λοιπόν μόνο το νησί και η ομορφιά που αντικειμενικά υπάρχει, είναι και οι άνθρωποι που υπάρχουν σε αυτό το νησί που το κάνουν, θα έλεγα, ένα ξεχωριστό μέρος. Και εδώ νιώθεις μία αυθεντικότητα, μία ηρεμία, μία ξεγνασιά και όλα αυτά με μία πολύ εύκολη πρόσβαση, δεν σας κρύβω, γιατί δεν το περίμενα θα ήταν τόσο εύκολη η πρόσβαση. Και το πρωί ξυπνάς και είσαι εσύ, η θάλασσα και αυτή η ηρεμία. The absence of any significant tourist presence has contributed not only to the preservation of the island's character, but also towards the protection of the ecosystems in the region. Πρόκειται και για έναν τόπο με ιδιαίτερο φυσικό κάλος, αλλά και ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία. Το οικοσύστημα της περιοχής, εδώ το αρχιπέλαγος των Οινουσών, αυτή η συστάδα μικρών νησιών στο ανατολικό όριο της Ευρώπης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό πέρα από όμορφο, γι' αυτό και έχει αναγνωριστεί και θεσμοθετηθεί ήδη από το 1996 ως ζώνη ειδικής προστασίας στο δίκτυο Natura 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα ό,τι αφορά τον θαλάσσιο χώρο, λόγω της παρουσίας των λιβαδιών Ποσειδονίας, που όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικά είναι για τη θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου, για τις δικές μας θάλασσες, ιδιαίτερα για το Αιγαίο Πέλαγος. Έχω μια αίσθηση ότι είναι ένα νησί με πολιτισμό, ο οποίος πολιτισμός αυτός και η ναυτική παράδοση βρίσκεται παντού όπου πάει κανείς. Τη βλέπεις, υπάρχει ένα υπέροχο μουσείο, ας πούμε, την αγκαλιάζουν οι σημερινοί εγνουσιώτες και την αναδεικνύουν, ότι αγκαλιάζουν το καινούριο γενικά. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα πρόγραμμα που θα φέρει μια πλωτή ανεμογεννήτρια στο νησί. Αυτό το πρόγραμμα, που είναι καινοτόμο, που είναι πιλωτικό, οι άνθρωποι το έχουν αγκαλιάσει και προσπαθούν να βοηθήσουν όσο δυνατόν περισσότερο στην υλοποίησή του. Αυτό δεν το συναντάς παντού, το συναντάς όμως στις Οινούσες. Το φυσικό περιβάλλον των Οινουσών είναι αρκετά απαλλαγμένο από τα προβλήματα που δημιουργεί η ανθρώπινη παρουσία. Είναι ένα νησί λοιπόν με φυσικό περιβάλλον άθικτο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για κάποιον που θα ήθελε ενδεχομένως με σεβασμό να έρθει εδώ και να το δει και να το ζήσει. In the last 50 years, many residents of the island have been forced to seek new homelands. However, the memory of this archipelago remains indelible for the second and third generations of people who have roots there. Εγώ έρχομαι εδώ από 3 χρονών κάθε καλοκαίρι. Ο παππούς μου σε μεγάλη ηλικία μας έκτισε σπίτι για την οικογένεια, να έρχονται τα παιδιά του, να φέρνουν τα εγγόνια και τα δισέγγωνα. Εγώ τώρα φέρνω και τα δικά μου παιδιά εδώ και το έχουν αγαπήσει το νησί για διακοπές. Αλλά σκεπτόμαστε το νησί εξ αποστάσεως καθημερινά. Νιώθουμε πολύ υπερήφανοι ότι ξεκινήσαμε από μια βραχονησίδα και έφτασε η κοινωνία των Οινουσίων σε πάρα πολλά σημεία του κόσμου. Και αυτές οι γέφυρες που ενώνουν την πατρίδα με την διασπορά είναι δυνατές και υπάρχουν και έχουν ακόμα μεγάλο ρόλο να παίξουν. Και έχουμε άμεση επαφή και ερχόμαστε όλοι εδώ στις Οινούσες, επειδή αγαπάμε τον τόπο μας και σεβόμαστε τις ρίζες μας. Το νησί μας είναι ευλογημένο. Είναι οι παραδόσεις, η οικογένειά μου και οι ρίζες μου. Αυτό που με εγωιτεύει περισσότερο είναι η μαγεία και η αλμύρα της θάλασσας. Όπου και να πάω είναι και μια μυρωδιά και μια ανάμνηση.
Και η θάλασσα. Αυτή η θάλασσα. It's my home. I feel safe in Oinousses. I brought up my kids here. My children every summer were in Oinousses. They walk around, everybody knows who they are by the family nickname, and you feel safe. You feel at ease. We know everybody. Everybody knows everybody else. It's small enough to be familiar. After everybody's come back from swimming, and we all get together, and we just talk about the day. And everybody has their story to say. Everybody remembers reminiscing about the past. It's just very relaxing. You see the sunset, you see the boats, you see the marina, you see the fishermen coming back from the day, and everybody has something to say. It's unique. I don't think you can find that anywhere else. Oinousses, located at the eastern tip of Europe, have retained intact many features that are now rare in most islands of Greece. Combining a rich tradition in shipping, an unspoiled natural environment, and welcoming locals, Oinousses invites travelers to visit and discover this unique island.